Τώρα τι αξιολογούμε. Αξιολογούμε το εξής. Το εύρος των Αγίων. Υπάρχει μια στάνταρ αναφορά σε ένα δίκτυο. Διάφορες μελέτες τα λοιπά ανεβάζουν, κατεβάζουν αυτό το δίκτυο στα 3 χιλιοστά. Αυτό το οποίο είναι στάνταρ λοιπόν και είναι ξεκάθαρος, ο αριθμός είναι 3 χιλιοστά. Πάνω από 3 χιλιοστά, τι μας λέει ο κανόνας, ψάξε για κυρσοκύλι. Ψάξε σημαίνει ότι προχώρα και στη δοκιμασία Βαλσάβα. Όλοι γνωρίζετε τη δοκιμασία Βαλσάβα. Η δοκιμασία Βαλσάβα έχει δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι η ίδια δοκιμασία. Ξεκινάς δηλαδή με δοκιμασία, όχι με ηρεμία, με δοκιμασία. Και στη συνέχεια ξεκινάς με ηρεμία, χαλαρώνεις δηλαδή. Στη συνέχεια ξανακάνεις την ίδια δοκιμασία. Δηλαδή αυξάνεις την ενδοκυλιακή πίεση, την ενδοκυλιακή πίεση. Και στο τέλος πάλι τσεκάρεις το εύρος. Δέστε λοιπόν με την δοκιμασία Βαλσάβα πώς γέμισαν τα αγγεία. Μετά σε φάση ηρεμίας, δέστε τα αγγεία έχουν αδειάσει τελείως. Ξανά δοκιμασία Βαλσάβα έχουν γεμίσει τα αγγεία. Βέβαια αυτό το πράγμα μπορούμε να το δούμε και με φάσμα. Τι γίνεται λοιπόν στο φάσμα? Έχουμε το επίπεδο της ηρεμίας. Λέμε, κάνουμε τη δοκιμασία Βαλσάβα, οπότε γίνεται αναστροφή του φάσματος. Γεμίζουν τα αγγεία και έχουμε άλλο φάσμα. Δηλαδή έχουμε δύο φάσματα. Το ξανακάνουμε πάλι με ηρεμία, ξανά flat επίπεδο. Εδώ είμαστε σε ηρεμία. Δέστε λοιπόν το φλεβικό φάσμα, έτσι. Αυτό είναι το φλεβικό φάσμα, χαμηλό. Στη συνέχεια κάνουμε δοκιμασία Βαλσάβα. Δέστε, πετάχτηκε πάνω, έκαναμε ένα πικ, λες και είναι αρτηρία, γέμισε δηλαδή με αίμα, έχει συμπεριφορά αρτηρίας, γρήγορη ροή και στη συνέχεια σιγά σιγά οδεύουμε προς την ηρεμία τη φλεβική, που σημαίνει flat. Εδώ. Μετά το πικ βλέπετε το flat. Αυτό λοιπόν ονομάζεται αναστροφή ροής. Γεμίζει, αδειάζει. Γεμίζει, αδειάζει. Ορισμένες φορές δεν έχουμε ένα μόνο φλεβικό κλιματοειδές πλέγμα. Σε πολλούς ασθενείς έχουμε δύο κλιματοειδή πλέγματα, το οποίο είναι ξέχωρα τελείως. Δεν ακολουθούν δηλαδή την πορεία του σπερματικού πόρου. Έχουμε τρία διαφορετικά τμήματα που οδεύουν προς τα πάνω. Είναι λοιπόν η οπίστια ομάδα των φλεβών, η οποία από το πίστιο μέρος του όρχιος και της επιδημίδος οδεύουν προς τα πάνω. Αυτό το βλέπουμε συχνά και το αναφέρουμε για να το ξέρετε απεικονιστικά ότι πρόκειται για αυτή την παραλλαγή. Και είναι σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή για ένα ποσοστό 30%. Και βλέπετε λοιπόν εδώ το ένα φλεβικό πλέγμα και δέστε το άλλο φλεβικό πλέγμα. Μικρό βέβαια. Εδώ μπορεί να δει κανένας και τα δύο φλεβικά πλέγματα. Το ένα φλεβικό πλέγμα, το δεύτερο φλεβικό πλέγμα. Το ένα φλεβικό πλέγμα, το δεύτερο φλεβικό πλέγμα και ανεβαίνουν προς τα πάνω από τον όρχη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αγγείωση του όρχιος. Ακούω ερωτήσεις. Κάποιες φορές εγώ έχω, όταν βλέπω μία εικόνα χωρίς και βλέπω αυτά που λέω έχει καινοτόπια, δεν μπορεί, αυτά πρέπει να έχει κυρσοκύλι. Το ότι δεν γεμίζουν σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο? Όχι. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Άμα είναι τα καινοτόπια, είναι γιατί παίρνουμε πολλές φορές εξετάσεις από εργαστήρια που βλέπω όλη αυτή την εικόνα και λέει στη Βαλσάλβα δεν γεμίζουν, δεν έχει τίποτα. Είναι δυνατόν αυτό? Είναι δυνατόν. Γιατί? Ας πω τι συμβαίνει. Μάλλον έχει καμιά ερώτηση ο συνάδελφος. Ας πω.
Το μικρόφωνο λίγο δεν ακούμε. Ναι. Κατά τη δοκιμασία Βαλσάλβα, όταν συμβαίνει παλινδρόμηση, αξιολογείτε το χρόνο που διαρκεί η παλινδρόμηση ή απλά αν την δείτε το φάσμα, λέμε ότι μας ενδιαφέρει πόσο χρόνο θα κρατήσει αυτή η παλινδρόμηση. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης, έχει νόημα για να τις έχεις όλες μαζί, Γιάννη. Έχει νόημα να τονίζουμε τι βαθμού είναι η παλινδρόμηση κτλ. Ή όχι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα. Γιατί ορισμένοι συνάδελφοι λένε ότι δεν γεμίζουν τα δεν έχει παλινδρόμηση. Ναι, δεν έχει όχι, δεν γεμίζουν τα αγγεία με τη Βαλσάλβα. Τι συμβαίνει? Υπάρχουν μέσα στα αγγεία, μέσα στα διαταμένα αγγεία, η λεγόμενη στροβιλώδης ροή, η οποία μολονότι εμείς, δηλαδή είναι γεμάτη με αίμα, απλώς το αίμα αντί να πάει στην ευθεία οδό, επειδή κάνουν ελικώσεις τα αγγεία αυτά, κάνουν πολλαπλές ελικώσεις, μέσα λοιπόν σε μια ελίκωση το αίμα κάνει μια στροβιλώδη ροή. Με αποτέλεσμα, δεν προλαβαίνουμε να έχουμε το φαινόμενο της ανάκλασης, του scattering, και φαίνεται σαν κενό. Έχει λοιπόν αίμα, απλώς έχει στροβιλώδη ροή. Εντάξει. Για να μην έχει στροβιλώδη ροή, πρέπει τη δοκιμασία Βαλσάλβα να την κάνεις πιο ήπια. Πιο ήπια. Δηλαδή να του πεις τον άνθρωπο να μην αυξήσει πάρα πολύ την πίεση. Να... λίγο χαμηλά. Γιατί... επίσης, για ένα δεύτερο τεστ που μπορεί να κάνεις, για να γεμίσεις τα αγγεία, είναι να κάνεις τη δοκιμασία αυτή σε όρθια θέση. Θα το σηκώσεις λέει πάνω και θα δεις τότε ότι θα γεμίσουν πλήρως τα αγγεία. Λοιπόν, αργή και ήπια Βαλσάλβα θα γεμίσουν. Δεν γέμισαν πάλι. Το σηκώνεις όρθιο και έχουν γεμίσει 100%. Στον συνάδελφο, ο οποίος ρώτησε για αν έχουν σημασία τα πικ και η διάρκεια. Βεβαίως έχουν σημασία για την βαθμονόμηση της Κυρσοκύλης. Υπάρχουν λοιπόν χάρτες βαθμονόμησης της Κυρσοκύλης, την οποία όμως το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί γίνεται η εξέταση, για ποιο σκοπό γίνεται η εξέταση και αν έχει σημασία για τον ασθενή η Κυρσοκύλη για να επεμβούμε θεραπευτικά. Όταν λοιπόν τίθεται θέμα θεραπευτικής ταξινόμησης, ο ακτινολόγος πρέπει να γράψει ή ο ουρολόγος πρέπει να γράψει με βάση τη βαθμονόμηση και τη χρονική διάρκεια και το ύψος του πικ. Αλλιώς, κλασικά μπορεί να περιγράψει ότι έχουμε Κυρσοκύλη. Δηλαδή, η έκφραση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο report μας δίνει ένα παράδειγμα. Είναι βαθμονόμηση, οι βαθμοί είναι 5, είναι 10 κατηγορίες διαφορετικές βάσει διαφόρων συστημάτων βαθμονόμησης. Εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή την διάρκεια και το πικ. Χρησιμοποιούμε συνήθως το εύρος και την θετική δοκιμασία Βαλσάλβα και τελειώνει η υπόθεση. Αν μπορούσατε να σχολιάσετε τα κάτωθη. Δείξατε πάρα πολύ όμορφα, κύριε συνάδελφε, τις αναστομώσεις ανάμεσα στο αριστερό και δεξιό φλεβικό σύστημα. Ναι. Συστροφή στον αριστερό όρχη, ουσίες παράγονται τοπικές βλαβερές για τον αριστερό όρχη, εξηγείται κατά μέρος η δεξιά ορχική βλάβη για τους νέους συναδέλφους. Ναι. Λοιπόν, είναι μια εξήγηση γιατί στην αριστερή συστροφή χαλάει η δεξιά και ενδοκρινής και εξοκρινή λειτουργία του όρχεως. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Δεύτερο σχόλιο. Από μικρός είχα μια απορία, από τα 23 μου, ναι, αυτή η απορία. Άλλες μελέτες λένε ότι είναι ένα παιδικό όνειρο να βρεθεί μια απάντηση. Προτείνω μία, απορρίψτε την, θα χαρώ να την απορρίψετε. Απολυνώνουμε την έσω σπερματική αρτηρία. Μπορώ να σας δώσω στο γραφείο σας με το πρωινό καφέ και τα ντόνατς αύριο 12 μελέτες οι οποίες θα δείχνουν ότι η έξω σπερματική αρτηρία ή κρεμαστήριος αρτηρία κάτω επιγάστριος ή η αρτηρία
του σπερματικού πόρου από το σύστημα της εσολαγωνίου θα αντιρροπήσω. Μπορώ με τα πρωινά ντόνατς να σας δώσω άλλες 22 μελέτες ότι δεν θα αντιρροπήσω. Να συνδυαστεί αυτό με το ότι η εσωσπερματική αρτηρία είναι χαμηλών αντιστάσεων και ανάλογα με το εύρος που έχουν εξαρτώμενοι από την κατασκευή του ατόμου οι αντιστάσεις, ανάλογα με το πόσο είναι ισχυρές οι αντιστάσεις της εξωσπερματικής αρτηρίας και της αρτηρίας του σπερματικού πόρου, είναι κάποιοι τυχεροί στον πλανήτη Γη που αν απολυνώσουμε την εσωσπερματική αρτηρία θα επιζήσει ο όρχης, ενώ όλοι είναι κάποιοι άτυχοι. Κάποιο σχόλιο από εσάς? Μόνο εξαρτάται από την έκταση των αναστομώσεων. Αυτή είναι η απάντηση. Εξαρτάται. Δεν είναι θέμα ροής λοιπόν αίματος, είναι θέμα... Είναι θέμα αναστομώσεων, σας είπα, για να διατηρήσουμε την αιμάτωση του όρχιος. Υπόψη ότι η πίσω πλευρά του όρχιος έχει πιο πλούσια αιμάτωση. Η μέση πλευρά έχει λιγότερη αιμάτωση. Η πρόστια πλευρά έχει την χειρότερη αιμάτωση. Με καταλάβατε? Και αυτό γιατί μπροστά δεν έχουμε καθόλου αναστομώσεις. Είναι λέει κάτι σαν τελικές αρτηρίες. Πίσω συγγνώμη Γιάννη, μπροστά όταν λέμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος είναι προς την επιδιδυμίδα. Μπροστά στο πρόστιο μέρος του όρχιος. Το πίσω μέρος του όρχιος είναι στην ακάλυπτη περιοχή του όρχιος, καταλάβατε. Μιλάω για την μπροστινή, αυτή που περιβάλλεται από το περισπλάχνιο πέταλο του ιδίου ελιτροειδούς χιτώνος. Η μπρόστια λοιπόν επιφάνεια έχει πολύ χαμηλή αιμάτωση, η μέση με 3 βαθμού και η πίσω έχει την πιο πλούσια αιμάτωση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε ισχυμικά συχνά στην πίσω περιοχή. Στη δε πίσω περιοχή, θα σας δείξω λίγο και την αγγείωση εκεί τοπικά, σε παρασκευάσματα. Η πίσω περιοχή είναι η περιοχή όπου γίνεται κυρίως το πλέγμα των αναστομώσεων. Αυτοί που είναι τυχεροί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πλούσιο δίκτυο αναστομώσεων μεταξύ της ορχικής αρτηρίας και των άλλων 2 αρτηριών και αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το πρόστιο τμήμα. Γιατί είναι άτομα τα οποία έχουν λεπτοφυείς αρτηρίες προς το πρόστιο τμήμα. Αυτή είναι χαμένη από χέρι. Άρα λοιπόν η αναστομώση εξαρτάται από τον individual, αλλά από το άτομο. Από το δεν άτομο. Είναι καθορισμένες. Όχι. Άρα απορρίπτεται έμεσα τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της χερσοκύλης, όπου ρουτίνα πολυνώνουμε και την αρτηρία και τη φλέβα, σύμφωνα και με την βιβλιογραφία. Η αποκατάσταση της... Θα σας απαντήσω με μια ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το ποσοστό όλων των επεμβάσεων της κυρσοκύλης, για θεραπεία της κυρσοκύλης, σε σχέση με την κατάσταση που πήραμε από την ιστολογική του σπέρματος? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει κυρσοκύλη. Κάνουμε μια βιοψία στον όρχη. Βλέπουμε την κυταρολογική του υλικού που πήραμε. Τι δείχνει η κυταρολογική? Δείχνει λοιπόν η κυταρολογική κατάσταση καταστροφής στο σπερματικό επιθήλιο. Μέχρι ποιο κυτάρο, σπερματίδα να πούμε ή πρωτογενές σπερματοκύτταρο? Εσείς ό,τι θέλετε. Συνήθως έχουμε καταστροφή με αύξηση του εινόδου συντετικού ιστού. Ναι. Έχουμε δηλαδή αυξημένη ίνωση μέσα στο σπερματικό σωληνάριο. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Και μετά η ίνωση, αρχίζουν και καταστρέφονται τα κύτταρα και τα θρεπτικά του σερτόλι, δεν παρέχουν δηλαδή θρεπτικά υλικά στα γεννητικά κύτταρα, στη σειρά των γεννητικών κυττάρων, με αποτέλεσμα λοιπόν έχουμε υπογονιμότητα σε κάποιο βαθμό. Εάν λοιπόν κάνουμε την ιστολογική και κάνουμε τη θεραπεία της κυρσοκύλης με μια επέμβαση, πέστε μου εσείς γιατί έχουμε τέτοιο μεγάλο βαθμό αποτυχίας. Εξαρτάται ποια επέμβαση θα κάνουμε και εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο ήταν το αρέστ στη σπερματογένεση
πριν την Κερσοκέλη, την αποκατάσταση, άλλο δηλαδή τα πιο προχωρημένα κύτταρα. Εγώ θα σας προσθέσω. Τα πρωτογενή σπερματοκύτταρα και άλλο να είναι σπερματίδες. Θα σας προσθέσω λοιπόν εγώ. Ή λίγα σπερματοζωάρια. Το δεύτερο έχει καλύτερη πρόγνωση. Εγώ θα σας προσθέσω τον κυριότερο παράγοντα, ο οποίος είναι οι αναστομώσεις των φλεβικών δικτύων, οι οποίες στην πράξη εξουδετερώνουν την επέμβαση που κάναμε. Βελτιώνεται λοιπόν το σπέρμα, κατά τη δικιά μου εμπειρία, γιατί έχω κάνει κι εγώ μελέτη, αλλά δεν βελτιώνεται στο βαθμό τον οποίο αναμέναμε εμείς. Γιατί συνεχίζει να υπάρχει ψηλή υδροστατική πίεση στο φλεβικό πέρας των τριχοειδών. Δίνεται μια σοφή απάντηση. Δίνεται μια σοφή απάντηση. Ότι η ψηλή φλεβική πίεση στο τριχοειδές πέρας των καπιλάρης, στο φλεβικό πέρας των τριχοειδών, αυτή η ψηλή φλεβική πίεση εμποδίζει την απαναρρόφηση υγρού από τον εξωτεκυτάριο χώρο και έχουμε εξωτεκυτάριο ίδρυμα το οποίο παίζει με πολύ κακό ρόλο. Και έτσι για μένα προσωπικά η θεραπεία της χρυσοκύλης εξαρτάται, είναι πολύ παραγωγική. Και δεν είναι άσπρο-μαύρο, κάναμε μια επέμβαση κατά παλώμα ή όπως θέλετε άλλες επεμβάσεις και έχει διορθωθεί. Είναι πολύ παραγωγική και πρέπει να ελεγχθεί το στάτους του ασθενούς πριν του δώσουμε οδηγίες για θεραπευτική αγωγή.